1.000 ασφαλισμένοι στην αναμονή για 2 χρόνια για σύνταξη. Ναι, είναι λίστα ντροπής. Την βρήκαμε μπροστά μας. Το είπα και στις προγραμματικές δηλώσεις που είχα κάνει μόλις αναλάβαμε τη διακυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός του, ο Αλέξης Τσίπρας, στην τοποθέτησή του. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της ντροπής. Κυρίως πιστεύουμε με 3 εργαλεία. Το πρώτο είναι σε κάνα μήνα περίπου από τώρα μας γυρίζουν πίσω 200 διαθέσιμοι που είχαν απολυθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα πάνε σε θέσεις πρώτης γραμμής, εκεί που εκδίδονται συντάξεις, να βοηθήσουν. Δεύτερο, έχουμε ζητήσει περίπου 1.800 προσλήψεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως στους τομείς που εκδίδονται συντάξεις και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Και τρίτο, αυτό το διάστημα έχουμε κάνει πάρα πολλά και θα κάνουμε και περισσότερα για τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων για να γίνεται ταυτονόητο. Όταν είναι διαδοχική σύνταξη που κάνει 4 χρόνια, αντί να κάνει 6 μήνες από τη μία υπηρεσία να πάει στην άλλη, να πατάσει ένα κουμπί στον υπολογιστή και να γίνεται αμέσως. Άρα, στόχος μας είναι να μειώσουμε αυτές τις λίστες της ντροπής. Είστε υπουργός στη θέση σας. Είστε βέβαια νέος υπουργός σε 2 μηνών και δεν μπορεί να ασκηθεί καμία κριτική στα αλήθεια. Αλλά επειδή κάθε υπουργός στη θέση σας τα τελευταία 20 χρόνια. Το πρώτο πράγμα που εξεγγέλνει ότι σε 2 μήνες θα παίρνετε σύνταξη. Εγώ δεν είπα σε 2 μήνες. Δεν το είπατε. Εγώ είπα θα το συντομεύσουμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιατί κάθε φορά συμβαίνει θα το ίδιο. Θα σας πω. Ναι, ενώ το εξαγγέλουν. Ναι. Το λένε. Υπάρχουν 2 λόγοι βασικά. Ο πρώτος ο λόγος είναι ότι έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ το προσωπικό των ασφαλιστικών ταμείων. Και δεν κάνουν τίποτα οι προηγούμενες κυβερνήσεις να το ενισχύσουν, κυρίως στους τομείς όπως είπα εχμής, εκεί που είναι τα τμήματα έκδοση των συντάξεων και υπολογισμού των ενσήμων. Δεύτερο, όχι μόνο δεν έκαναν αυτό, η τελευταία κυβέρνηση έδιωξε και 200 εργαζόμενους από τα ασφαλιστικά ταμεία, που ήταν πολύτιμοι. Και τρίτο, υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στην πληροφοριακοποίηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών των ασφαλιστικών ταμείων. Με μεγάλες ευθύνες, με μεγάλες εταιρείες που έπρεπε να παραδώσουν από χρόνια πληροφοριακά συστήματα όπως αυτό του ΙΚΑ, στο οποίο καρκινοβατεί επί 19 χρόνια η παράδοση του πληροφοριακού συστήματος από μεγάλη εταιρεία πληροφορικής, υπάρχουν αυτές οι ευθύνες. Και γι' αυτό δεν είχαν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις αιτίες. Και έχουμε σχέδιο να το κάνουμε και αποφασιστικότητα. Πείτε μου κάτι. Ο Βαρουφάκης με τη Λαγκάρτ που πήγε εκεί για κουβέντιας. Η ενημέρωση που είχατε ίσχυε ότι τη τούβαλε η Λαγκάρντ θέμα του ασφαλιστικού. Όχι μόνο η Λαγκάρντ, βάζουν και οι λεγόμενοι. Όχι, άμα υποτίθεται ότι εκεί του το έβαλε ασφιχτικά. Ότι χωρίς αυτό συμφωνία μαζί μας. Αυτοί επιμένουν. Και επίσης έχουμε την πληροφορία ότι και τα τεχνικά κλιμάκια τον τελευταίο καιρό, εν ώψη της αξιολόγησης, επιθεώρησης, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πέστε, ξαναβάζουν θέμα ασφαλιστικού επιμόνως. Ναι, θα σας είναι πω. Αλήθεια. Καταρχήν και η Λαγκάρντ και οι πιστωτές, οι δανειστές της χώρας και οι λεγόμενοι εταίροι μας βάζουν 4 κυρίως ζητήματα. Ασφαλιστικό, να συνεχιστούν οι μειώσεις των συντάξεων. Δεν τους νοιάζει ακόμα και αν δεν παίρνει τίποτα ο συνταξιούχος και αν πεθάνει. Οι μειώσεις κύριες και επικουρικές ή μόνο το. Κύριες, επικουρικές, εφάπαξ, ό,τι υπάρχει και κινείται από ΕΚΑΣ, τα πάντα. Ένα. Βλέπουν δημοσιονομικά εκεί, δεν βλέπουν ανθρώπους που πεινάνε και δεν τους ενδιαφέρει. Ακόμα και αν τους πεις ότι αν κοιτάξουν έξω θα δουν ανθρώπους να ψάξουν στο σκάδος των σκοπιδιών, λένε δεν θα κοιτάξουμε απ' έξω. Το δεύτερο, βάνουν εργασιακά, να μην επαναφέρει ο κύριος Κουρλέτης και η κυβέρνηση συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατ' όντω το μισθό και θέλουν, επιμένουν εκεί την αιμονή τους, για ελεύθερες απολύσεις με 1,5 εκατομμύρια ανέργους που μας έφεραν οι πολιτικές, τις οποίες συμφώνησαν με τις κυβερνήσεις, θέλουν και άλλους ανέργους, ψάχνουν και άλλο αίμα. Το τρίτο είναι ιδιωτικοποιήσεις, θέλουν ανεφόρουν ξεπούλημα δημόσιας υπηρεσίας, περιουσίας και δημόσιων υποδομών. Και το τέταρτο, θέλουν αυξήσεις φόρων με όποια μορφή. Κυρίως τώρα επιμένουν για το ΦΠΑ, όπως γνωρίζετε, σε νησιά κλπ. Αυτές είναι οι 4 αιμονές τους. Αλλά αυτές είναι. Προσέξτε το. Τα αιτήματα. Τα αιτήματα. Αυτές είναι όμως και οι κόκκινες γραμμές μας. Και δεν είναι γραμμές μαζινό, να έρθουν από πίσω οι Γερμανοί να τις καταλάβουν. Είναι πραγματικά συνικά τύχη. Είναι συνικά τύχη για μας. Άνω δεν γίνεται να κάνουμε άλλες μειώσεις συντάξεων. Δεν γίνεται για ανθρωπιστικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά και δύο. Έχετε επαφή, βγαίνουν σε εκπομπές σας κόσμος. Φτωχός, δυστυχισμένος, συνταξιούς. Δεν γίνεται. Δεν το αντέχει ο ελληνικός λόγος. Αν μετά από 2 μήνες σου λέει ο άλλος. Αν μετά από 2 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης, για την οποία σκληρή διαπραγμάτευση όλος ο κόσμος είναι μαζί σας. Είναι σαφές αυτό, προκύπτει και από τις δημοσιοποιήσεις. Αν δεν έχουν γίνει βήματα και συνεχίζουν
αυτοί το ίδιο βιολί που είχαν και πριν από δύο μήνες, τότε πού πάμε? Να ξεσυνεχίσουν, τι πάνε να πει. Πού πάμε, λέω. Να ξεσυνεχίσουν. Δεν είμαστε, σας έχω πει και σε εκπομπή σας, ούτε απικία, ούτε προτεκτοράτο, ούτε μπανανία. Είμαστε μια ελεύθερη χώρα, γίνανε εκλογές, έχουμε το πρόγραμμά μας. Βασικό στοιχείο των προγραμματικών μας δηλώσεων είναι να μην γίνουν μειώσεις στις συντάξεις, να στηρίξουμε το δημόσιο αναδυνηματικό καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, να επαναφέρουμε συλλογικές συμβάσεις και κατώτατο μισθό, να σταματήσουμε το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και να αξιοποιηθούν οι δημόσιες υποδομές για την ανάπτυξη της χώρας, και ότι δεν αντέχει ο λαός μας άλλες φορολογικές πολιτικές. Πρέπει να το σεβαστούν και να το πάρουν υπόψη. Είναι σαν τα σκυλιά αυτή. Να επιμένουμε κι εμείς. Όχι, η εικόνα που μας δίνει είναι αυτή. Βέβαια. Ότι μας λένε ότι αν δεν μειώσετε τις συντάξεις δεν προχωράμε. Τις συζητήσεις. Δεν λένε σε αυτή τη φάση αυτό, γιατί επίκενται πολιτικά όργανα, το Euro Working Group, το Eurogroup κλπ. Αλλά σε όλες τις κουβέντες που γίνονται με τα τεχνικά κλιμάκια δεν είμαι παρόν, γιατί οι υπουργοί δεν πάμε και έχουμε πει δεν θα έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, τα τεχνικά κλιμάκια προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τη συζήτηση, δεν μένουν μόνο στις πληροφορίες για τα μεγέθη της οικονομίας, για τα οικονομικά στοιχεία κλπ. Επιμένουν να μπαίνουν και σε πολιτικά ζητήματα. Αλλά οι εντολές που έχουμε δώσει στους αντίστοιχους τεχνοκράτες και στα στελέχη των Υπουργείων μας είναι να μην μπαίνουν σε πολιτικά ζητήματα. Μισό λεπτό. Ότι αυτά είναι θέματα πολιτικών οργάνων. Πάει στη Λαγκάν, πάει στα όργανα και τους λέει: υπόσχομαι καλύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία των κλιμακίων με τα Υπουργεία. Και εσείς μας λέτε ότι τους έχετε δώσει εντολή. Μόλις τους ζητάνε κάτι γενικότερο πέρα από τον νου. Όχι. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει πιο αποτελεσματική συνεργασία πάνω στο αντικείμενο των τεχνικών κλιμακίων που είναι τεχνικά ζητήματα. Το έχει διευκρινίσει και ο κύριος Βαρουφάκης και ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπουργοί. Παρά τη γραμμή καθαρά δεδομένα τα πράγματα. Ζητημάτων, παρά τη γραμμή αυτή λέτε ότι το πολιτικοποιούν τις τελευταίες μέρες. Έτσι είχαν μάθει. Και τις τελευταίες, τις προηγούμενες, αλλά τώρα επειδή προφανώς είναι και το Euro Working Group σήμερα και αύριο. Προφανώς επέμεναν και ενίσχυαν αυτό το χαρακτήρα των συζητήσεων. Αλλά και εμείς είμαστε κάθετοι, και δεν το λέω μόνο εγώ, όλοι οι υπουργοί, έχω πληροφόρηση, οι εντολές είναι σαφές. Μόνο τεχνικά ζητήματα με τα τεχνικά κλιμάκια. Τα άλλα είναι θέματα του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής, των Υπουργών στα Συμβούλια Υπουργών ή των Υπουργών με επιτρόπους και εκπροσώπους των θεσμών. Όχι με τεχνικά κλιμάκια. Αν είχαν μάθει έτσι, να ξεμάθουν. Να ξεμάθουν. Μάλιστα. Έλειος. Την ηρωική έξοδο που είπατε στο Μεσολόγιο, πότε τη βλέπετε? Καλά, στο Μεσολόγιο. Να σου πω τώρα. Ναι. Στο Μεσολόγιο μίλαγα. Τι θα μίλαγα για έξοδο του Μεσολογίου? Δεν θα μίλαγα. Τι θα έλεγα? Έξοδο. Ηρωική κάναν οι Μεσολογγίτες. Όλα τα άλλα τώρα είναι συνειρμοί. Δεν παίζουμε με τις λέξεις τώρα μεταξύ μας. Εγώ, ξέρετε, ποτέ δεν παίζω με τις λέξεις. Λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ξέρουμε να κάνουμε και ηρωικές εξόδους. Δεν ξέρουμε, δεν έγινε στο Μεσολόγιο, δεν ήταν ηρωική έξοδο. Και μάλιστα την είχαν αποφασίσει και οι ίδιοι. Δεν ήταν απεγνωσμένοι. Ξέραν ότι πάνε όπως θα πηγαίναν, μαζεύτηκαν, κάνανε συνέλευση και αποφάσισαν. Ηρωική στιγμή της ιστορίας. Κατεγράφει ιστορικός ως ηρωική στιγμή, αλλά έγινε μακελιό. Δεν πιστεύω τώρα να. Αλλά έγινε ελεύθερη Ελλάδα. Την ξέρετε καλά, και διότι την ιστορία. Ότι ήταν αφορμή η έξοδος του Μεσολογγίου για να ενισχυθεί το κλίμα φιλελληνισμού σε όλη την Ευρώπη, να αλλάξουν στάση οι λεγόμενες προστάτηδες δυνάμεις, να ακολουθήσει η ναυμαχία του Ναβαρίνου και να υπάρξει ελεύθερη Ελλάδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι προχωράει η ιστορία. Έτσι προχωράει η ιστορία και εμείς έχουμε μεγάλη ιστορία σαν λαός. Μεγάλη ιστορία. Και μεγάλο πολιτισμό είχαμε και μεγάλες πράξεις αντρίας για τη λευτεριά, τη δημοκρατία, το ψωμί και την κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό να μας προσέχουν όλοι. Δεν είμαι βέβαιος ότι το περισσότερο, το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού ότι η ελευθερία θέλει και τέτοιου είδους θυσίες, αλλά πάση περιπτώσει συμφωνώ εγώ μαζί σας. Θα φτάσουμε... Ποτά μια αίμα το σχήθηκαν για να έχουν σήμερα δημοκρατία και ελευθερία. Δεν είπαμε να χύσουμε. Δεν είπαμε να χύσουμε σήμερα ποτάρια αίματος, αλλά να τιμάμε αυτούς που αγωνίστηκαν για ελεύθερη πατρίδα και δημοκρατία και να συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες στις νέες συνθήκες. Υπάρχει να φτάσουμε στο σημείο ηρωικής εξόδου, κύριε Στρατούλη? Ειλικρινά τώρα θα τα πούμε τα πράγματα. Εμείς αγωνιζόμαστε. Αυτό που μας περιγράφεται προηγουμένως. Εγώ είπα για έξοδο του Μεσολογγίου. Εσείς τα μπερδεύετε. Όχι, όχι. Αυτό που μας περιγράφεται. Μα τι θέλετε στην έξοδο του Μεσολογγίου να μιλήσω, να πω ελάτε πιστωτές, να υπογράψουμε, να παραδώσουμε τη χώρα? Παράδειγμα αντίσταση είναι το Μεσολογγίου. Αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, κύριε Στρατούλη, με ειλικρίνεια και εντυμότητα, είναι ο ορισμός του αδιέξοδου. Αν αυτοί επιμένουν σε τέσσερα πράγματα που είναι τέσσερις γραμμές δικές μας και καλά κάνουμε και τις έχουμε τις κόκκινες γραμμές. Θα πάνε σε ρήξη. Δεν ξέρω, ρωτάω. Θα πάνε σε ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση
προκειμένου με επίδικο να μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις και να μειωθούν κι άλλοι μισθοί, τότε θα πρόκειται για πραξικόπημα. Δεν θα μπορούν στις χώρες τους να επιστρέψουν, από τους λαούς της Ευρώπης. Θέλουν αυτό το πεδίο, θέλουν αυτό το πεδίο αντιπαράθεσης. Και άλλο να λες ότι είμαστε σε πλήρες αδέξοδο, ασφαλιστικό, εργασιακά, ιδιωτικοποίηση φόρου. Σας λέω τώρα, εσείς οι δύο και πολλοί άλλοι, και ο ελληνικός λαός θα μας πει ποτέ ότι αφού θέλουν αυτά, πηγαίνετε, δώστε τα. Μα δεν είναι δυνατόν να δώσουμε αυτά. Και άλλο φτωχό θα κάνουμε τον ελληνικό λαό. Και αυτοί λένε το αντίστοιχο. Έχουμε αποφασιστικότητα. Εμείς μαζί σας είμαστε. Άλλο ρωτάμε τώρα όμως, ότι και αυτοί λένε ακριβώς το ανάποδο. Είναι δυνατόν να δώσουμε λεφτά εάν δεν υποχωρήσουν. Να σταματήσουν να το λένε. Γιατί τα λεφτά που δίνουν δεν μας τα δίνουν ούτε για μισθούς ούτε για συντάξεις. Και επομένως μας τα δίνουν να αποπληρώνουν παλιά δάνειά τους. Και επομένως δεν τους πέφτει λόγος να μειώσουμε κι άλλο τις συντάξεις κι άλλο τους μισθούς. Μα τα λεφτά τους που λέτε δεν τα δίνουν για μισθούς και συντάξεις. Μισθούς και συντάξεις δίνουμε από τους φόρους που μαζεύουμε και από άλλους φόρους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Δόσεις. Σας το λέω και τους δυο, το ξέρετε πολύ καλά βέβαια, αλλά να μας ακούει ο λαός που μας ακούει και να μας ακούν και αυτοί. Δόσεις. Έχουν να δώσουν από τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Δόσεις. Και μάλιστα το Δουνοτού δεν είχε και κανένα λόγο να μην δίνει. Γιατί ξέρετε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα δανειοδότησης μέχρι το 2016. Αυτοί κάνουν μονομερείς ενέργειες. Από τον Αύγουστο. Κύριε από τον Αύγουστο. Έχουν περάσει 8-9 μήνες. Δεν έχουν δώσει τίποτα. Μόνο ζητάνε. Μπορείτε Μπορείτε να σταματήσετε να λέτε ότι έχουμε να πληρώσουμε για πολλούς μήνες. Μας το είπε ο κύριος Βούτσης. Για πολλούς μήνες. Έχουμε να πληρώσουμε μισθούς. Εντάξει, δεν μας. Το ίδιο είπε και ο κύριος Κουρλέτης χθες. Ή στο Δίνε. Καλά είπε και ο Κουρλέτης και ο Βούτσης. Εάν χρεοκοπήσει η χώρα με πιστωτικό γεγονός, δεν θα έχουμε ούτε μισθούς ούτε συντάξεις. Δεν θα χρεοκοπήσει η χώρα και θα έχουμε μισθούς και συντάξεις. Και γι' αυτό ο λαός ανέδειξε αυτή την κυβέρνηση. Τέλος πάντων, να σας πω το μηδενικό. Με κριτήριο τα συμφέροντα του λαού και τη χώρας να προχωρήσει. Τη ρήτρα μηδενικού. Οπωσδήποτε. Η ρήτρα μηδενικού. Το δεύτερο δημοσίευμα που ήθελα να επικαλεστώ είναι του Ελεύθερου Τύπου. Πρώτο θέμα που λέει ότι κάνετε κόλπο γκρόσο με επικουρικές και όρια ηλικίας. Καλά τώρα, γιατί διαβάσει τα σχέδια νόμου που έχουμε στείλει στη γραμματεία τη κυβέρνηση. Όταν λέμε ότι καταργείται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, καταργείται. Κάποιοι που τα γράφουν στον Ελεύθερο Τύπο μπορεί να θυμούνται κόλπα προηγούμενων κυβερνήσεων. Για να απαντήσετε μόνο. Δεν μένει ο κανονισμός. Ασφαλώς δεν είναι. Κανονισμός παροχών, αφού δεν έχει εγκριθεί από μένα ο κανονισμός. Μένει, παροχών. Λέει, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που απειλεί με μειώσεις της επικουρικής τάξης άμεσα. Επιπλέον έως και 10 χρόνια δουλειάς για όσους είναι κοντά στα 55 σήμερα. Νέες αυτόματες αυξήσεις ορίων ηλικίας για όλους από το 2021 και σύνταξη ακόμα και μετά τα 67. Και περιμένουν στην ουρά, αλλά σύνταξη. Καλά, αυτό το πάμε μετά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Ούτε μείωση θα γίνει στις επικουρικές συντάξεις. Ήδη δεν έγινε προγραμματισμένη κατά 8% και αυξήσεις ορίων ηλικίας δεν θα κάνουμε. Καθαρά πράγματα, καθαρή λογαριασμή. Και αν όπως λέει το δημοσίευμα, πάμε εμείς να καταργήσουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αλλά να την επαναφέρουμε μέσα από τον κανονισμό παροχών του ενιαίου ταμείου. Και τον κανονισμό παροχών αυτών θα τον καταργήσουμε. Δεν τον έχω εγκρίνει. Έχει αναλάβει καινούριο διοικητή ο Θανάσης Καποτάς και έχει πάρει σαφή κατεύθυνση και εντολή από τον Υπουργό, ο νέος διοικητής του Ταμείου, να αλλάξει αυτό τον κανονισμό παροχών, ώστε να μην υπάρχουν και από εκεί παράθυρα. Επομένως έχουν γνώση οι φύλακες. Επομένως έχουν γνώση οι φύλακες. Κύριε Στρατούλη, θα καταργηθεί και δια νόμου αυτός ο κανονισμός που λέτε τώρα. Με όποιο τρόπο χρειαστεί να καταργηθεί, θα καταργηθεί. Καθαρά πράγματα, καθαρή λογαριασμή. Ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια. Τα ταμεία των ταμείων. Επομένως διαψεύδω κατηγορηματικά οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτά μπορεί να τα κάνουν άλλες κυβερνήσεις, άλλοι υπουργοί. Εδώ αυτά δεν περνάνε. Τα ταμεία των ταμείων είναι γεμάτα, άδεια μεσαία, αντέχουν, δεν έχουν. Όχι, σε τι κατάσταση είναι. Είμαστε καλά, γι' αυτό είπαμε ότι εγγυόμαστε και το τελευταίο ευρώ των συντάξεων. Το ΙΚΑ είναι ο μεγάλος οργανισμός, αντέχει, έχει περίπου τα ίδια έσοδα με τους αντίστοιχους μήνες. Τι έπραξε από το. Με τη ρύθμιση. Η ρύθμιση πάει πολύ καλά ήδη. Σήμερα τα στοιχεία που θα δώσουμε 4 η ώρα με 5 το απόγευμα θα έχει προσεγγίσει η ρύθμιση περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από οφειλέτες, από οφειλές 1 δισεκατομμύριο. Η άμεση ίσπραξη είναι το 1% όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι εκατοδόσεις. Είναι περίπου, είναι αυτή τη απόψε που θα δώσουμε στοιχεία, η εικόνα που έχω είναι 20 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Είναι καλά, γιατί ξέρετε είναι επί 100 αυτά, είναι επί 100 δόσεις, αλλά θα πάει και πολύ καλύτερα, γιατί η ηλεκτρονική εφαρμογή, και ευχαριστώ που με ρωτήσατε, η πλήρης ηλεκτρονική εφαρμογή του ΙΚΑ αρχίζει σήμερα, άρα μπορείς και από το σπίτι σου, από οι λογιστές. Ναι, μπορείς από το σπίτι σου χωρίς να πας στο λογιστές του ΙΚΑ, από σήμερα το πρωί στο οι λογιστές. ΙΚΑ και στον ΟΑΕ. Και στον ΟΑΕ, πάνω από 5, για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ ηλεκτρονικά. Όχι, είναι μέσω του ΚΕΑΟ. Γίνεται αυτό. Είναι μέσω του ΚΕΑΟ. Μπαίνεις με ηλεκτρονική εφαρμογή. Μπαίνεις με ηλεκτρονική για όλα του ΙΚΑ,
από 1 ευρώ μέχρι τα πάντα από και σήμερα το πρωί και στον ΟΕ από 5.000 και πάνω. Από 1 ευρώ μέχρι 5.000 χρειάζεται σε να πηγαίνεις στον ΚΙΣΕ, αλλά γίνεται αμέσως σε 30 δευτερόλεπτα. Σε άλλα ταμεία υπουργεία ισχύουν αυτά. Στο ΕΤΑ γίνεται ηλεκτρονική εφαρμογή, αλλά όταν πας εκεί κρατάει ελάχιστα γιατί είναι ηλεκτρονική εφαρμογή. Το ίδιο και στον ΟΓΑ. Από την πορεία μέχρι τώρα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Και πιστεύουμε μετά και τα σημερινά την ηλεκτρονική εφαρμογή που θα μπουν και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και μεγάλες οφειλές μέσω των λογιστήριων τους, θα πάει πολύ καλά αυτή η ρύθμιση. Α, δύο λεφτά να διευκρινίσουμε το εξής. Στον ΟΑΕ ισχύει από το πρώτο ευρώ απλώς μέχρι 5.000 πρέπει να πας στον ΚΙΣΕ. Μέχρι 5.000 πας στον ΚΙΣΕ, από 5.000 και πάνω μπορείς ηλεκτρονικά σαφές. Μέσω ΚΕΑΟ. Διαβάζω εδώ ότι, κύριε Στρατούλη. Διότι υποτίθεται ότι στο ΚΕΑΟ πάνε οι οφειλές πάνω από 5.000. Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα. Να σας πω κάτι. Θα βγουν και σχετικές ανακοινώσεις σε καμιά ώρα για να ενημερώσουν τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ασφαλιστικό στη χώρα μας τροφοδοτούνταν σε μεγάλο βαθμό από τους λεγόμενους κοινωνικούς πόρους. Που ήταν φορεί από εδώ και από εκεί. Ναι. Αυτοί θα καταργηθούν, ήταν μια πολιτική. Αυτή... Και διότι διαβάζω ότι θα φέρετε καινούριους έμεσους υπέρ των ταμείων. Στο Capital το διαβάζω. Ναι, θα σας πω. Καταρχήν έχουν καταργήσει 42 κοινωνικούς πόρους κατά βάση από επικουρικά ταμεία και εφάπαξ. Ναι. Κάποια ταμεία τα έχουν οδηγήσει στην καταστροφή. Δηλαδή το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, αν δεν επανεξετάσουμε και να δούμε τι θα γίνει με ένα κοινωνικό πόρο, ας πούμε ότι ήταν κοινωνικός. Που υπήρχε με ένα ποσοστό επί των δημοσίων συμβάσεων, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τους το είπαμε κιόλα. Και έμειναν και άναυδοι. Δεν ξέρουν τις συνέπειες που έχουν οι πολιτικές τις οποίες επέβαλαν μαζί με κυβερνήσεις. Στους τροϊκάνους, στους θεσμούς, στα τεχνικά κλιμάκια. Έχει υποθεί αυτό γιατί ένα από τα πρώτα που ζήταγαν είναι καταργήστε κοινωνικούς πόρους. Ναι, έμειναν ελάχιστοι. Να σας πω μια πηγή έμειναν. Ένας δικός σας, των δημοσιογράφων, για το εγγελιώσιμο και του Ταμείου Νομικών. Και τα τεχνικά κλιμάκια, στα δικά μας τεχνικά κλιμάκια, από τις πρώτες μέρες έλεγαν για αυτούς τους δύο κοινωνικούς πόρους. Η απάντηση από τα δικά μας τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι επανεξετάζουμε την κατάργηση των 42 λεγόμενων κοινωνικών πόρων. Μέσα σε αυτούς ήταν και μη κοινωνικοί πόροι, δηλαδή αυξημένες εισφορές εργοδοτών, εργαζομένων που είχαν γίνει με συλλογικές συμβάσεις. Επανεξετάζονται γιατί διέλυσαν τα ταμεία. Διέλυσαν κυριολεκτικά τα ταμεία η κατάργησή τους, τα έσοδά τους, διότι ενώ λέγαν μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι θα έχουν δημοσιονομικό ισοδύναμο, το καταργώ, αλλά θα χρηματοδοτήσω από αλλού το ταμείο, δεν το έκαναν και σας μιλάω ειλικρινά ως αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης. Άρα τους λέμε, επανεξετάζουμε και αυτά που καταργήσατε να δούμε πού υπάρχει ταμείο το οποίο οδηγείται σε κατάρρευση. Και δεύτερο, είπαμε, εμείς δεν σκοπεύουμε για το Ταμείο Νομικών και για το εγγελιώσιμο, διότι διαφορετικά θα οδηγήσουμε και το Ταμείο των Νομικών και το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και το επικουρικό σας Ταμείο των Δημοσιογράφων σε απόλυτη καταστροφή. Και δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Μας, αυτό. Τους είπαμε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Λοιπόν, δώστε μας να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε την εκπομπή μαζί σας. Πάμε.